γυρίσουμε εμείς σελίδα, θα επιστρέψουμε στα δικά μας στη Βουλή. Διαβάστηκε η ποινική δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών μετά από μήνυση που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων. Ενώ μετά τις ευρωεκλογές αναμένεται η κατάθεση από την αξιωματική αντιπολίτευση πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με συγγενή θύματος, από την ανάλυση DNA προσδιορίστηκε γενετικός τύπος που ταυτίστηκε με το γενετικό τύπο επιβάτη θύματος στα χώματα που μεταφέρθηκαν στα πηγάδια. Μία μέρα μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας για την τραγωδία των Τεμπών, ύστερα από σχετική μήνυση των συγγενών των θυμάτων, μια νέα αποκάλυψη σοκάρει. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών Αναλύσεων των Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς, που διαβιβάστηκε στον εφέτη ανακριτή, καταγράφεται ότι ταυτοποιήθηκε ως το θύματος στο ιδιωτικό οικόπεδο, όπου μεταφέρθηκαν μπάζα και συντρίμια. Σήμερα μας πληροφορηθήκαμε ότι και στο δεύτερο οικόπεδο βρέθηκε τελικά, ταυτοποιήθηκε από ένα ενήλικα επιβάτη που απεβίωσε ωστό. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε ήδη να τους έχει, αν υπάρξει ένας δικαστής, να τους φωνάξει. Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς των θυμάτων, ο εντοπισμός τμήματος οστού θύματος καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό ότι τα υλικά που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό οικόπεδο προήλθαν από τη διαμόρφωση χώρου σε διπλανό αγρό προκειμένου να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα συνεργεία και ότι δεν προήλθαν από τον τόπο της τραγωδίας. Σήμερα μάθαμε ότι βρέθηκε οστό μετά από 15 μήνες. Όπως και στο οικόπεδο στο Κουλούρι, ταυτοποιήθηκαν από 4 κοπέλες σωστά μετά από 10 μήνες. Ελάτε στη θέση των γονιών που 15 μήνες μετά περιμένουμε να πάρουμε κόκαλα τα παιδιά μας. Το βιολογικό υλικό ταυτοποιήθηκε σε τμήμα οστού ανθρώπου που περισυλλέγει όταν εντοπίστηκε κατά τη διαλογή ευρημάτων στο αποκόσκινο κατά την έρευνα στα χώματα που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό οικόπεδο στα πηγάδια Ευαγγελισμού. Οι συγκεκριμένοι όγκοι είχαν μεταφερθεί εκεί από το μεσημέρι της επομένης της τραγωδίας. Το μπάζωμα και η αλλίωση των αποδεικτικών στοιχείων έχει πλέον εισαγγελική σφραγίδα. Δεν είναι fake news. Η Νέμεσις πλησιάζει για τους ηθικούς αυτούργους του εγκλήματος των Τεμπών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία, 3 ακόμα οστά που εντοπίστηκαν επίσης κατά τη διαλογή χωμάτων θα εξεταστούν άμεσα από ειδικό.